Περισσότεροι από 10 οικισμοί και χωριά έχουν εκκαινωθεί στη Βόρεια Εύβοια, όπου η πυροσβεστική υπηρεσία χαρακτηρίζει την κατάσταση πολύ δύσκολη, καθώς η πύρινη Λέλα παμένεται εκτός ελέγχου. Στην πευκόφητη περιοχή, οι φλόγε φτάνουν σε ύψος στα 30 με 40 μέτρα, ενώ οι πυροσβέστες έχουν εκτό των άλλων οργανώσει γραμμή άμυνα στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδη στον Δρυμώνα, το οποίο οι μοναχοί αρνούνται να εγκαταλείψουν. Μέχρι στιγμή υπολογίζεται ότι πάνω από 150 σπίτια έχουν καεί στον Δήμο Μαντουδίου, όπω εκτίμησε ο αντιδήμαρχο πολιτική προστασία Αργύρι Λιάσκο. Ισχυρέ επίγειε δυνάμει δίνουν τη μάχη τη κατάσβεση, είναι επικουρούμενε από αέρο από το ρωσικό Μπεριέφ. Τρία αεροσκάφη πετσετέλ, ενώ αναμένονται και καναντέρ. Αν και η χαμηλή ορατότητα λόγω των καπνών καθιστά δύσκολη την προσέγγιση του. Τρει πυροσβέστε που επιχειρούσαν στο χωριό Κουρκουλή, το οποίο περικυκλώθηκε από τι φλόγε, υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα στα χέρια και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγεία Μαντουδίου. Πύρηνα μέτωπα είναι σε εξέλιξη επίση μεταξύ άλλων στη Ρόδο, στο Κιλκή, στην Κοζάνη, στη Χαλκιδική και στην Αρχαία Ολυμπία, όπου εκενώθηκαν τρία χωριά.